Το Range Rover με έχει στοιχειώσει εμένα. Από χθες το βλέπω, μου το βάζετε για να με εκνευρίσει περισσότερο. Λοιπόν, θα το πω και για το Range Rover. Αυτούς τους συμβούλους έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μετά αναρωτιούνται όλοι γιατί πήρε 20%. Σεμνά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά. Ο αρχηγός, μου λένε όλοι, μα δεν είναι δικό του. Προφανώς δεν είναι δικό του. Όταν έχεις να επιλέξεις όμως, δεν επιλέγεις, κύριε Τσίπρα, καλημέρα σας, Range Rover. Επιλέγεις θες Jeep. Πάρε ένα Volvo που έχω και εγώ, Flex Car. Πάρε ένα άλλο, πάρε ένα Audi, πάρε ένα Jeep άλλο. Δηλαδή, το Range Rover και το Cayenne, που η αφεντιά μου είχε, αλλά εγώ πληρώνομαι καλά, τα πήρα. Τα πούλησα. Λοιπόν, άλλο ο ιδιώτης τι κάνει και άλλο ο πολιτικός αρχηγός τι κάνει. Προφανώς δεν είναι δικό σας. Σας το έχει δώσει το κόμμα ή η Βουλή. Όταν λοιπόν σας είπα να επιλέξετε εσείς, επιλέξατε Range Rover. Σας θυμάμαι, κύριε Τσίπρα, όταν εργαζόμουνα ως ραδιοφωνικός παραγωγός και αρχισυντάκτης στην Real News του κουμπάρου μου του Χατζηνικολάου. Ναι, έρχεστε, γιατί είχατε ραντεβού τότε με τον Χατζηνικολάου στη Real. Ήταν τότε που πήγατε από το 3 στο 17. Σας θυμάμαι λοιπόν με ένα αυτοκίνητο, πάρα πολύ μικρό, το οποίο μάλιστα ήταν δίπορτο. Και λέω από μέσα μου, αρχηγός κόμματος, ολόκληρος αρχηγός κόμματος, να μην έχει τουλάχιστον ένα τετράπορτο αυτοκίνητο, δηλαδή θυμάμαι να κάθεστε πίσω και να σας ανοίγουν την πόρτα και να σκύβετε για να βγείτε έξω. Ίσως άκουσε τη σκέψη σου λίγο διαστρεβλωμένη. Και λέω λοιπόν, από το διθέσιο, που και αυτό ήταν λάθος, δεν μπορεί, δίπορτο, που και αυτό ήταν λάθος τώρα, κοντζάμε αρχηγός κόμματος, δεν έχει σημασία, λάθος και εκείνο. Να φτάσουμε πια στο Range Rover, δηλαδή η απόσταση είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη. Πήγαινε σε κάτι ενδιάμεσο. Και θα μου πείτε, δεν παίζουν ρόλο αυτά. Παίζουν ρόλο αυτά. Γιατί όταν αποφασίζετε να πάτε να δώσετε συνεντεύξεις στα πρωινάδικα, στα απογευματινάδικα, σε lifestyle εκπομπές, πάει να πει και καλά κάνετε, όχι, δεν το κρίνω εγώ, καλά κάνετε αν το, ότι θέλετε και να προβάλλετε και τη lifestyle εικόνα σας. Πολύ ωραία. Το αυτοκίνητό μας λοιπόν είναι και η lifestyle εικόνα μας. Είναι ωραίο τώρα έξω από την Κουμουνδούρου το θηριώδες Jeep. Και σε μια μέρα που ξέρει ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα καλά, πάνω. Καλά, θα ήταν υποκριτικό, έτσι. Φωτεινή μου, και αυτό που λες εσύ. Αν όλες τις μέρες κυκλοφορεί με Range Rover, δεν θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κινητό μέρα. Θα ήταν και ντροπή. Καλά έκανε και δεν άλλαξε. Το πρόβλημα είναι. Όταν κάτι. Το πρόβλημα, Φωτεινή μου, ήταν κάποιος που είπε πάρε το Range Rover και εκείνος το πήρε. Και δεν πήρε κάτι άλλο. Ο αριστερός πρόεδρος της Ουρουγουάη, ο Μουχίκα, κυκλοφορούσε με ένα σκαραβαίο 15 χρόνια και έμενε στο εξοχικό του. Δεν έμενε στο περιοδικό μέγαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Προχωράμε. Και εγώ, και ο Μπάφετ μένει σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών. Σύμφωνο. Που είναι μέσα στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σύμφωνο. Δεν έχει να κάνει. Είχες μείνει ότι θα ορκιστούν οι βουλευτές. Θα ορκιστούν λοιπόν, θα διαλυθεί η Βουλή. 29 του μήνα Δευτέρα και θα ανακοινώνονται πλέον οι νέες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν 25 Ιουνίου.